Σήμερα σας έχω κάτι δροσερό. Έρχεται και καλοκαίρι και σε πολλούς θα χρειαστεί. Πώς μπορούμε να βάλουμε μουσική στα stories μας στο Instagram. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Εάν σου αρέσει το αρχείο βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από τα επόμενα βίντεο. Δυστυχώς στην Ελλάδα είμαστε λίγο άτυχοι. Πρώτα γίνεται κάτι στο εξωτερικό, πρώτα στην Αμερική, μετά στην Ευρώπη και μετά από κάποια χρόνια θυμούνται ότι υπάρχουμε κι εμείς. Έτσι, έχουμε την ατυχία να μην μπορούμε κι εμείς στην Ελλάδα να βάλουμε μουσική στα stories μας στο Instagram. Στην Αμερική και γενικότερα στην Ευρώπη υπάρχουν στα widget του Instagram, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Η καρτέλα μουσική, music δηλαδή στο εξωτερικό όπως είναι, και μπορούν να πατήσουν όλοι και να βάλουν όποια μουσική θέλουν και να ντύσουν ουσιαστικά το story τους με κάποιο μουσική. Σε εμάς δεν υπάρχει. Υπάρχει τρόπος βέβαια να το κάνουμε μέσω του VPN. Άμα δηλαδή ξέρετε να αλλάζετε το VPN που λίγοι ξέρουμε, άμα ξέρετε να αλλάζετε το VPN μπορείτε να το κάνετε. Αλλά δεν θα μπορεί ο άλλος που θα είναι στην Ελλάδα να ακούσει τη μουσική που έχετε βάλει εσείς στο Instagram παρά μόνο εσείς που είστε συνδεμένοι σε κάποια IP του εξωτερικού. Σας έχω όμως την λύση. Oh yes. Και πάλι όμως με τον τρόπο του μπακάλι. Ξέρετε, την ελληνική πατέντα. Σαν Έλληνες. Υπάρχει εφαρμογή λοιπόν που μπορείς να το κάνεις και ακούεις το όνομα StoryBit. Πηγαίνεις λοιπόν, την κατεβάζεις είτε από το App Store είτε από το Play Store και πάμε να δούμε το πώς δουλεύει. Εγώ πριν πάρω την εφαρμογή και την ανοίξω, πηγαίνω πρώτα τραβάω ένα story στο Instagram που θέλω να ντύσω με μουσική. Οπότε τραβάω το story που θέλω, είτε βίντεο είτε φωτογραφία, και το αποθηκεύω στις φωτογραφίες. Μόλις κάνω αυτή τη διαδικασία και αποθηκεύσω το story που θέλω, πηγαίνω και ανοίγω την εφαρμογή του StoryBit. Λοιπόν, ανοίγουμε την εφαρμογή του StoryBit. Και μας βγάζει στην αρχική εικόνα της εφαρμογής. Μας δίνει κάποιες επιλογές από κάτω. Add music to photos or video, να κάνουμε live photo intro a video και να κάνουμε create a stop motion video, να κάνουμε create a panoramic video κτλ. Μας δίνει την επιλογή λέει, του StoryBit να φτιάξουμε και από το StoryBit κάποιο βίντεο, δηλαδή να πατήσουμε live photo or video και να φτιάξουμε από εδώ πέρα βίντεο. Οπότε μετά να πάμε να το ανεβάσουμε στο Instagram, ό,τι σας βολεύει. Εμένα με βολεύει πιο πολύ να τραβάω στο Instagram επειδή έχω συνηθίσει να τραβάω από το Instagram, να πατάω αποθήκευση και να πηγαίνω μετά στο StoryBit να προσθέτω την εικόνα που έχω τραβήξει ή το βίντεο και να βάζω από εκεί πέρα μουσική. Οπότε πατάμε Add Music to Photo or Video. Κάτω βλέπετε Photo Library, κάμερα και Videos. Αν πατήσουμε στα Videos μας βγάζει όλα τα βίντεο που έχουμε. Εγώ έχω βγάλει ένα 15 δευτερόλεπτα βίντεο από το Instagram και το επιλέγω και πατάω Next. Το βίντεο είναι αυτό εδώ πέρα. Έχω τραβήξει ένα βιντεάκι, έτσι ένα απλό για να σας δείξω το πώς γίνεται. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Τώρα τι κάνουμε. Πατάμε το συν που μας έχει κάτω δεξιά και μας λέει Search Music, Songs for Apple Music, Add Song, add Sound Effect και Record Song. Αν πατήσεις Record μπορείς να κάνεις δικιά σου ηχογράφηση του τραγουδιού που σου αρέσει. Εντάξει, λίγο σάπιος θα είναι ο ήχος γιατί είναι από την ηχογράφηση του κινητού, οπότε το αποφεύγουμε. Μετά μας έχει Add Sound Effects, έχει πάρα πολλά sound effect αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε, αλλά θα φάτε πολύ χρόνο στο μοντάζ. Εάν έχετε χρόνο και θέλετε και γουστάρετε, μπορείτε πολύ απλά να το κάνετε. Τώρα, λογικά, αν έχετε μουσική μέσα στο Apple Music, θα μπορέσετε να τη χρησιμοποιήσετε. Εγώ που έχω iPhone. Εάν σε περίπτωση έχετε στη μουσική που έχει το Android τηλέφωνό σας, τότε πολύ απλά μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και από εκεί, κάποια μουσική που σας αρέσει. Αλλιώς κάνεις πάρα πολύ απλά search και έχει πάρα πολλά τραγούδια το StoryBit και πάρα πολλές επιλογές. Οπότε πατάμε Search Music και μας δίνει κάποια προτινόμενα που είναι πιο in αυτή την εποχή. Οπότε πατάμε επάνω να ακούσουμε αν μας αρέσει. Dance Monkey, πολύ γνωστό. The Box, πολύ γνωστό. Don't Start Now. Έχει πάρα πολλά τραγούδια να διαλέξετε, βλέπετε. Αν δεν σας αρέσει κάποια από αυτά, μπορείτε πάρα πολύ απλά να έρθετε πάνω και να διαλέξετε τη μουσική που εσείς θέλετε. Εγώ θα διαλέξω ένα τραγούδι του Sam Paul. Oh,
πολύ παλιό τραγούδι, πάρα πολύ το τραγούδι. Εμένα μου αρέσει αυτό το τραγούδι, οπότε θέλω να βάλω αυτό το τραγούδι. Οπότε, μόλις επιλέξω το τραγούδι που θέλω, τώρα κάνω ένα τυχαίο search για να σας δείξω τι γίνεται, έτσι. Πατάμε Add Song. Εδώ πέρα μπορούμε να διαλέξουμε ποιο σημείο του τραγουδιού θέλουμε να βάλουμε. Εγώ θα τα αφήσω στο default, γιατί μου αρέσει το default το κομμάτι που έχει. Και πατάω Save. Μόλις το κάνουμε αυτό, βλέπετε ότι κάτω δημιουργείται ένα κουτάκι που γράφει Temperature Sample Made with Story Beat. Εάν σε περίπτωση αυτό το πράγμα το θέλετε, το αφήνετε. Εάν σε περίπτωση δεν το θέλετε, μπορείτε πολύ απλά να πατήσετε χ στο κουτάκι και να φύγει. Αλλά για να φύγει πρέπει να δείτε τη διαφήμιση. Θα σας βγάλει μια διαφήμιση, μπορείτε απλά να τη δείτε. Μόλις τελειώσει τη διαφήμιση θα πατήσετε save και τέλος. Τώρα θα κάνω εγώ ένα save να σας δείξω τι γίνεται και με το κουτάκι και χωρίς το κουτάκι. Οπότε πάμε να το βγάλουμε έξω. Πατάμε το βελάκι που δείχνει προς τα έξω που είναι τέρμα δεξιά κάτω. Σας βγάζει μπλα 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 μπλα. Δεν δίνετε σημασία και πατάτε share now στο free. Παίζει διαφήμιση, την αφήνετε να παίξει. Μόλις τελειώσει η διαφήμιση πατάμε χ και μας λέει να το αποθηκεύσουμε. Save video, Instagram story, Instagram. Δηλαδή Instagram story να το ανεβάσουμε κάθε Instagram story. Instagram να το ανεβάσουμε σαν post. Facebook status να το ανεβάσουμε σαν story στο Facebook. Facebook status και post να το ανεβάσουμε σε κανονικό post. Εγώ θα πατήσω save του βίντεο ή save του βίντεο camera roll. Και τώρα εάν πατήσω χ στο temperature βλέπετε ότι το κουτάκι φεύγει. Αλλά κάτω δεξιά βλέπετε ότι υπάρχει ακόμα το τραγούδι στο βίντεο. Ωραία. Πατάμε πάλι share, πατάμε share video now. Περιμένουμε να δούμε ξανά τη διαφήμιση. Περιμένουμε λίγο να τελειώσει, 15 δευτερόλεπτα λέει, 14. Μόλις τελειώσει τη διαφήμιση με τον ίδιο τρόπο πατάμε πάλι save του camera roll ή save του βίντεο ή δεν ξέρω πώς θα στο γράφει εσάς. Πάρα πολύ ωραία, πατάμε χ και μας βγάζει πάλι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Οπότε πατάμε save video και το βίντεο έχει αποθηκευτεί. Οπότε πηγαίνουμε τώρα στις φωτογραφίες μας. Και βλέπετε ότι έχει αποθηκευτεί με το τραγούδι που έχουμε βάλει. Άμα κάνουμε αριστερά βλέπετε ότι έχει αποθηκευτεί και με το τραγούδι και με το κουτάκι κάτω για να μας λέει και το όνομα που έχει το τραγούδι μας. Τώρα είναι δική σας επιλογή και είναι στη δική σας ευχέρεια πώς θέλετε εσείς να το ανεβάσετε. Μπορεί να θέλετε να το φλεξάρετε το τραγούδι σας. Οπότε να βλέπει ο άλλος ότι ξέρεις την άφηλε μου, δες έχω βάλει μουσική. Γιατί στη μουσική του Instagram να ξέρετε ότι φλεξάρετε κάτω το κουτάκι και λέει ποιο τραγούδι είναι. Κάτω δεξιά συνήθως στο Instagram. Τώρα, εάν εσείς θέλετε να το φλεξάρετε ποιο τραγούδι είναι, μπορείτε πολύ απλά να το αφήσετε. Σε κάποιους αρέσει. Σε μένα δεν αρέσει. Σε μένα μου αρέσει απλά να ανεβάζω το τραγούδι χωρίς το κουτάκι. Είναι καθαρά ό,τι σας αρέσει. Αυτό ήταν σύντομο βίντεο σήμερα, αλλά ένα βιντεάκι το οποίο πιστεύω θα βοηθήσει αρκετούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά που είδατε αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος. Μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από τα επόμενα βίντεο. Περιμένω λοιπόν να δω τα story σας με μουσικά κομμάτια πλέον και να δω αν βοήθησε το βίντεο αυτό που κάναμε. Θέλω να σας ενημερώσω επίσης ότι γίνονται καθημερινά live streams βίντεο στο Twitch. Θα έχω link κάτω στην περιγραφή, οπότε αν θέλεις να δεις gaming βίντεο από εμένα, μην ξεχάσεις να πας και στο Twitch να κάνεις ένα follow για να ενημερώνεσαι και εκεί πέρα για το πότε έχει καινούριο live stream. Αυτά ήταν λοιπόν, θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε.